Hello everybody, how are you? Για πες δύο πράγματα τώρα. Να πω για τα πράσινα. Να πεις για τα πράσινα. Να πω για τα πράσινα δύο πράγματα. Το brunch που έκανα, το Ex Benedict. Ex Benedict. Αυτό. Benedict. Oh, Benedict. Αυτό το βίντεο είναι το backstage της εκπομπής που ανεβαίνει στο κανάλι του Πέτρου. Εγώ θα ανεβάζω τα backstage και τα after και τα λάθη σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι, στο δικό μου κανάλι. Πάντως σκουπίδια. Ναι, εγώ δηλαδή θα ανεβάζω τα σκουπίδια της εκπομπής. Όχι, okay, πάω τα σκουπίδια. Πού θα βάλει ο Πέτρος τη μιλόπιτα? Εδώ! Χωράει εκεί η μιλόπιτα? Και αυτό θα το βάζει. Γιατί να το φάω? Γιατί δεν χωράει στο κουτί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ό,τι δεν χωράει στο κουτί το τρώει ο Γιώργος. Πιο γρήγορα. Θα παίξουν αυτά. Καλά, κορόιδευε τον εαυτό σου τώρα στον αέρα. Σε που καλά έβα. Τι κάνει, έχει μπλέξει τα δόντια του, τα μπούτια του, τα χέρια του, όλα. 2 hours later. Πιστεύεις ότι δεν θα παίξει αυτό? Ξανά. Δεν μ' άρεσε ρε. Τι. Πάμε. Πάμε. Ξανά. Άλλη μία, τελευταία. Όχι, γύρνα λίγο, ξανά λίγο, τελευταία. Συμφωνείς. Για τα γυαλιά γιατί φοράς είναι βράδυ. Εγώ, ο Πέτρος και τα ψυχολογικά του Πέτρου. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Σίγουρα περισσότερο. Ωραία. Έφαγε όλη την ψαρόπιτα. Δεν άφησε ψάρια. Ψεύδεται, παιδιά. Ψαρόπιτα. Πού είναι η ψαρόπιτα? Πού είναι η ψαρόπιτα? Άσυ! Δεν είναι εδώ, πού είναι η ψαρόπιτα? Προσοχή. Silver alert. Μπορείτε να βοηθήσετε. Πού την έβαλε? Σε για το λόγο του άλλη. Πάρα πολύ ωραία γεύση. Και μην
ξεχνάτε ότι το μανιτάρι, αν το πιάσουμε... Τι τρως, σιγά, σιγά. Θα χρειαστώ ένα πιρούνι. Με το πιρούνι λοιπόν βάζω μέσα. Επιστρέψαμε στην καντίνα για να σας δείξουμε μια εξαιρετική συνταγή. Κάτι που το λατρεύετε περισσότεροι και κάτι που το τρώμε με μανία. Είχε ο Πάντρος τη φαϊνή ιδέα να ανεβαίνουν backstage και ήταν ωραία ιδέα του τελικά και μ' άρεσε. Για να μπαίνει λίγο στο δικό μου κανάλι. Γιατί για να κάνω τις εκπομπές. Ας το δικό σου κανάλι είμαστε. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτάκι. Το κανάλι μου είναι Πέτρος Μαούνατης. Κάντε subscribe. Έλεγα λοιπόν ότι. Subscribe. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Να μην πω να κάνω sub. Να, sub. Sub. Dub να πεις να κάνω. Λοιπόν, αυτό το κανάλι θα έχει τα making of και τα backstage. Θα σταματήσει λίγο. Ποιο κανάλι, το δικό σου? Το δικό μου. Λοιπόν, επειδή παράτησα το δικό μου το κανάλι για να ανεβάσω βίντεο για το φίλο μου τον Πέτρο, παράτησα τις δικές μου τις δουλειές να κάνω εκπομπές της καντίνας. Άκου, άκου. Και έχετε φάει πολύ spoiler alert. Απλά επειδή τα πιο αστεία της εκπομπής. Η εκπομπή είναι εξαιρετική. Τα πιο αστεία πράγματα όμως της εκπομπής είναι τα making of και τα backstage. Που δεν βλέπετε γιατί ο Πέτρος. Από ένα σημείο και μετά του πιάνει μια τρέλα, τα επαξιακά του και... Άκου, θα με βγάλει και περίεργο. Και αρχίζει ο Πέτρος και κάνει κάτι κουλά που δεν είναι σωστό να παίξω στη τηλεόραση, αλλά σε ένα YouTube channel, μια όπως χαρά. Το δικό μου, μια χαρά παίζει. Μπορούσα να κάνουμε ένα τρίτο YouTube κανάλι. Και να έχει τα making of και τα backstage. Πολλά, διάφορα. Και ποιος θα διαχειρίζεται τα κανάλια? Εσύ. Διαχειρίζομαι το δικό μου. Είσαι καναλάρχης. Διαχειρίζομαι το δικό σου. Ευχαριστούμε πολύ, καλή διαχειρίζομαι και το backstage. Πάμε σπίτι μας. Έλα να χαιρετήσει τον κόσμο τώρα σοβαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έγραψες το βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σχόλιο. Από κάτω εννοείται. Θα περιμένουμε τη γνώμη σας να μας πείτε αν σας αρέσει αυτή η σειρά των βίντεο που θα ανεβαίνει σε αυτό το κανάλι. Και εννοείται να μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και σε αυτό, αλλά και στο Πέτρο το κανάλι, γιατί ανεβαίνουν εννοείται κανονικές εκπομπές που πρέπει να δείτε, γιατί σε εκείνες τις εκπομπές κάνουμε μοντάζ. Σε αυτές δεν κάνουμε. Και τώρα που τα λέμε έτσι φιλικά και έχουμε γίνει μια παρέα, βάλτε και ένα καμπανάκι δίπλα να ειδοποιήσετε όταν έχετε καινούργιο βίντεο. Αυτό το λένε και μεγάλοι YouTubers. Τι είμαστε εμείς μικροί. Έτσι. Βάλτε και ένα καμπανάκι. Σε ηλικία ναι, αλλά βάλτε.